Εμφατική ήταν και στην Κρήτη η επικράτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στις εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας του κινήματος αλλαγής. Έδωσαν όμως ένα συγκεκριμένο μήνυμα ο κόσμος, αυτός που ήρθε και ψήφισε, ότι το πρώτο και βασικό που θέλει είναι η ενότητα. Ο κόσμος θέλει ξανά το Πασό Κίνημα Αλλαγής ως πρωταγωνιστή. Στο νομό Ηρακλείου, ο κριτικός υποψήφιος κατέγραψε εντυπωσιακή επίδοση, λαμβάνοντας ποσοστό 61,7% με 11.395 ψήφους σε σύνολο 18.640 ψηφισάντων. Το νέο αρχηγό περιμένω να αυξήσει τη δύναμη του κόμματος. Να μεγαλώσει ο χώρος μας, που έχει πολλές πιθανότητες να μεγαλώσει. Να αλλάξει πορεία. Να συσπηρωθεί όπως ήταν επί Ανδρέα Παπανδρέου. Η χειρή ήταν η πρωτιά του ευρωβουλευτή και στο νομό Λασιθίου, λαμβάνοντας σχεδόν 1.000 ψήφους παραπάνω από τον δεύτερο Γιώργο Παπανδρέου. Εύχομαι να συγκεντρώσει το κόμμα με τον νέο αρχηγό όλους τους δημοκράτες. Δημοκρατία χρειαζόμαστε. Στο νομό Χανίων, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκοψε πρώτος το νήμα, ενώ αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός πως ο Ανδρέας Λοβέρδος βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Τι ευελπίσετε από τον νέο αρχηγό, ποιος και αν βγει? Μια καλύτερη πολιτική κατάσταση στη χώρα. Στο νομό Ρεθύμνου, εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη, νικήτρια στο πρώτο γύρο ήταν και η συμμετοχή, αφού στις κάλπες προσήλθαν 4.189 ψηφοφόροι έναντι 2.706 το 2017. Σήμερα ο ήλιος είναι μαζί μας. Ο κριτικός ευρωβουλευτής ήταν σαρωτικός στο Ηράκλειο. Χαρακτηριστικά στα εκλογικά τμήματα των Πατελών, σε σύνολο 1.154 ψηφισάντων, ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε 846 ψήφους έναντι 186 του Γιώργου Παπανδρέου. Ο νέος αρχηγός να έχει την ικανότητα να συγκινήσει τον κόσμο έτσι ώστε να είμαστε ρυθμιστές των πραγμάτων στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Παράσταση για ένα ρόλο εξελίχθηκε η εκλογική διαδικασία στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ξεκάθαρος νικητής. Σπύρος, το μεγαλύτερο, αυτό που επιδιώκουμε. Ελπίζουμε να προχωρήσει ένα δυνατό ΠΑΣΟΚ τις επόμενες μέρες. Το μοναδικό εκλογικό τμήμα στο οποίο ο Γιώργος Παπανδρέου έκοψε πρώτος το νήμα ήταν αυτό του Καστελίου στο Ηράκλειο. Σήμερα ο κόσμος έδειξε με τη συμμετοχή του σε μια πολύ δύσκολη περίοδο μέσα σε πανδημία, μην το ξεχνάμε και αυτό, και χειμωνιάτικο καιρό, ότι είναι παρόν. Στο σπήλι Ρεθύμνου φαίνεται πως ο Ανδρέας Λοβέρδος είχε ισχυρό πυρήνα με τον πρώην Υπουργό να ξεπερνά σε ψήφους τον Γιώργο Παπανδρέου. Πρέπει να περάσουμε στην επόμενη μέρα και οι θέσεις μας πρέπει να είναι λιτές, σαφείς, ρηξικέλευθες και τολμηρές. Ισχυρή ομάδα είχε και ο Παύλος Χριστίδης στην Κρήτη, με τον πρώην εκπρόσωπο τύπου του κινήματος αλλαγής να αναδεικνύεται δεύτερη δύναμη στο εκλογικό τμήμα Περάματος. Σήμερα ο κόσμος γυρνάει στο σπίτι του, δίνει ένα μήνυμα, ξαναδυναμώνουμε την παράταξη, γιατί εδώ είναι η λύση. Τι προβλέπετε εν ώψη της Κυριακής? Στο δεύτερο γύρο έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν μόνο όσοι ψήφισαν στον πρώτο γύρο. Διότι στον πρώτο γύρο, πέρα από την ψηφοφορία, δημιουργήθηκε και ένας εκλογικός κατάλογος, ο οποίος θα είναι ο κατάλογος εκείνο πάνω στον οποίο θα γίνει η ψηφοφορία στο δεύτερο γύρο. Δεν θα απαιτηθεί χρηματικό ποσό. Η νομιμοποίηση του επόμενου Προέδρου θα έρθει μέσα από την αυξημένη συμμετοχή, δηλαδή να έρθει ξανά περίπου στα ίδια ποσοστά ο κόσμος που ψήφισε την πρώτη Κυριακή.